Στο νούμερο 2 και πάλι ο Αυτιάς, ο οποίος μιλάει με μία ηλικιωμένη. Στην εκπομπή του Γιώργου του Αυτιά, αν τηλεφωνήσει κάποιος κάτω των 60, θα πάρει σοκ. Σκίζουμε στα 15-40. Λοιπόν, μια φορά άκουσε νέο που πήραν μια χρειά και το σήκωσε ο εγγονός, αλλά μέσα στο πέταξε το εγγονός. Αυτή ήταν η μοναδική επαφή. Σήκωσε ο εγγονός, είπε ο εγγονός ποιος είναι ο Αυτιάς, γιαγιά για σένα είναι. Κάτι γίνεται με τις συντάξεις, έλα. Έχουμε κάτι αυξήσει. Όλες οι γριές είναι μυστικές ρεπόρτερ του Αυτιά. Εννοείται. Σε όλη την Ελλάδα. Εννοείται, εννοείται. Είναι αν μπει ο Αυτιά σε καπί. Χαμός. Ό,τι γίνεται με το Σάγκερ βάζει στις συναυλίες του. Εντέλος. Μπαίνει ο Αυτιά σε καπί. Τους σκίζουν, τους σκίζουν. Τα σάλια, πώς τα λένε. Τα σάλια. Τα σάλια αυτά. Και τους τρέχουν και τα σάλια. Είναι σάλια σάλια, όπως λέμε, κάνε τα καρέτα. Σάλια σάλια. Και τα σκίζω. Τα σάλια, γιατί δεν εμείς έχουν τρούπες, για να πας τα κάρτα. Και την άσπρη τούφα για καμουφλάς την έχει αφήσει για τα καπί. Να τον νιώθουν πιο κοντά τους. Αχ, Θεέ μου, να είναι καλά ο Γιώργος. Ας είμαστε γερικοί. Οπότε μιλάει με μια ηλικιωμένη κυρία για μια ληστεία. Ληστέψαν την κυρία. Αλλά ούτε ο Αυτιάς, ούτε εμείς δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς την κυρία. Ούτε η κυρία μας. Και επίσης ούτε οι ληστές. Κανένας εμπλεκόμενος σε αυτή την υπόθεση δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι έχει συμβεί σε αυτή τη ληστεία, κυρίες και κύριοι. Βοηθήστε μας, κάτι έγινε. Ας το δούμε στο νούμερο 2. Μπήκε μέσα, στην πόρτα, άνοιξε την πόρτα με όλη του τη ευλάβεια. Ναι. Δώ τα λεφτά από την πόρτα, μου λέει. Ευλάβεια. Του λέω δεν έχω λεφτά. Και είχε ένα μαχαίρι, αν σου πω μισό μέτρο, μισό μέτρο θα σου πω ψέματα. Δεν το θυμάμαι και καλά. Μισό μέτρο. Και σηκώθηκε, έφυγε. Μου πήρε τα λεφτά και έφυγε. Πόσα λεφτά σου πήρε? Τόσο. Είχα 1.020 ευρώ. Τα μαζεύτηκαν και μου τα δώκαν τα λεφτά τώρα. Μου τα έχουν δώσει αυτά. Ποιοι τα μαζεύτηκαν και τα δώσανε? Οι φίλοι σου? Ο άλλος που είχε. Που είχε το μικρότερο, ο μικρότερος παραδόθηκε. Την Παρασκευή το πρωί μου τα δώσανε και την Παρασκευή το βράδυ ανοίξαν την πόρτα και μου μπήκανε μέσα στο σπίτι και ψάξανε και βρήκανε. 4.000. Κάπου θα το πες σε καμιά γειτόνισσα εσύ. Κάπου θα πες. Έτσι. Όχι, για τα λεφτά τα πολλά. Ναι. Όχι, δεν το είπα. Την Κυριακή το βράδυ, τη Δευτέρα το μεσημέρι. Δευτέρα το μεσημέρι ήταν. Τι φάγατε? Βρήκα το πορτοφόλι μου πάνω στο κρεβάτι, από κάτω από μια μπλούζα διπλωμένο. Θαύμα. Ποιος θαύμα? Τις 4.000. Αυτές. Πάνε τα λάβατε. Λοιπόν. Όχι. Τι λοιπόν. Α, τα φέρανε. Α, μάλιστα. Λοιπόν. Έχει πολύ παρεδώσει. Πάνε και έρχονται τα παιδιά. Για να ανακεφαλώσουμε, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή βράδυ. Παρασκευή βράδυ μπήκαν οι ληστές με ευλάβεια μέσα στο σπίτι. Τις κλέψαν 1.000 ευρώ που αναρωτιόμαστε πού τα βρήκε. Με ένα μαχαίρι βοήθειά μας μισό μέτρο. Εντάξει, Παρασκευή βράδυ. Σάββατο πρωί μετανιώνει ο ληστής, τον πιάνουν οι τύψεις και πάει και της τα δίνει πίσω τα 1.000 ευρώ. Αλλά μετά προφανώς τον πιάνει ο άλλος και του λέει τι έκανες, δεν γελίε. Πήγαμε και ξανακάνουμε ντους στο σπίτι της κυρίας. Πρέπει να ήταν Σάββατο βράδυ. Προς Κυριακή. Και βρίσκουν 4.000 ευρώ. Τα παίρνουνε. Που ήταν διπλωμένα πάνω στο κρεβάτι. Τα παίρνουν. Και Δευτέρα πρωί η κυρία ξαναεπιστρέφει σπίτι και βρίσκει το πορτοφόλι με τα 4.000 ευρώ επάνω. Κάτω από το πουλόβερ. Πάνω στο κρεβάτι. Πώς γίνανε? Τα LSD. Πρέπει να έβγαλε λεφτά από αυτή τη ληστεία. Κάτι στη λύση. Τους πράσινους δράκους στην κουζίνα τους είδε. Δεν μου τα LSD. Τι χρώμα. Μήπως έχουν χρώμα σαν τις πίεσες τα χάπια τα LSD. Γιατί αυτά τα είναι πολύ επικίνδυνα. Τα 4.000 της Μονόπολης ήταν. Πού βρέθηκαν 4.000 μέσα στο σπίτι. Αχ, κανονικά τους πράσινους δράκους στην κουζίνα. Μ' αρέσει ο Αυτιάς που είχε τη θεματάρα και όταν καταλαβαίνει ότι δεν βγαίνει. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει.